Καλησπέρα, Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε θεματάρα. Τοξική συγγενή συζύγου, οικογενειακή πολυκατοικία. Το έχει γράψει μόνη της η φίλη, το έχει γράψει μόνη της τον τίτλο η φίλη και με το που λαμβάνω το email και διαβάζω αυτό τον τίτλο λέω «Οχ». Oh. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, αγάπη μου, είμαι 28 χρονών και έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Με το καλό, Είμαι παντρεμένη πρόσφατα και με τον σύζυγο μου αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα επικοινωνία. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που μου λες ότι αγαπιόσαστε με τον σύζυγο σου και δεν έχετε πρόβλημα επικοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό, η σχέση με του σου. Το πρόβλημα είναι η οικογένειά του. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι πολλά χρόνια και χωρίσανε κάτω από άσχημες καταστάσεις. Ο λόγο ήταν ότι η πεθερά μου κουράστηκε με τι ανήπαντρε αδερφές του άνδρα τη, ε, δηλαδή τι κουνιάδε τη, οι οποίε όποτε ήθελαν άνοιγαν με τα κλειδιά του την πόρτα και έμπαιναν για οτιδήποτε, ακόμη και για να κάτσουν για να πιούν καφέ, απρόσκλητε στον μπαλκόνι της πεθερά μου. Επίσης ο πεθερός μου είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύθυμος που φωνάζει και δεν κάνει διάλογο. Έτσι δεν κατάφερε να σώσει το γάμο του. Με το διαζύγιο έγινε μεγάλη αναστάτωση και ο πεθερός με τις αδερφές του δεν μιλάνε. Χα. Ύστερα φέρνει ο φούρνος στην πυρά, που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή μετά που χάλαζε ο γάμος, του, τα βάλε και με τις αδερφές του. Δεν τις έβαζε σε μια σειρά όταν ήταν αυτές επεμβατικέ. Φυσικά ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι ο... Και, και, είναι το σύνολο το λόγων για τον οποίο έχει χωρίσει εκείνο το ζευγάρι, περιγράφει και όλο ότι ο πεθερό είναι και ο ξύθιμο. Με το διαζύγιο γίνεται μεγάλη αναστάτωση και ο πεθερό με τι αδερφέ του δεν μιλάνε και αποφάσισε λίγα χρόνια μετά να, να κατοικήσει σε ένα άλλο σπίτι μακριά από την οικογενειακή πολυκατοικία. Έφυγε για να γλιτώσει ο πεθερό σου δηλαδή. Το θέμα είναι ότι μα παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο το φτιάξαμε, το επιπλώσαμε και ζούμε σε αυτό μερικά χρόνια. Τι! έφυγε αυτό, αυτός από τη φωλιά των φιδιών και σας έστειλε εσά. Το πρόβλημα μου είναι ότι στην πολυκατοικία μένουν και εκείνε. Και με τα χρόνια έχουν γίνει ανυπόφορε. Όχι, αγάπη μου, ήταν ανυπόφορε από τον καιρό που έμεινε και πεθεράζω εκεί. Δεν μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου όπω έκανα στο σπίτι τη πεθερά μου, παρά μόνο όταν τι καλέσω, μια στο τόσο, σε καμιά γιορτή. Αλλά έχουν όλη η μέρα τι πόρτε ορθάνυχτε και παρακολουθούν τα πάντα, πότε μπαίνω, πότε βγαίνω, ποιος έρχεται να με δει, πότε πήγαινα για δουλειά, πότε σχόλαγα. Επίσης και δουλειές να κάνω, για παράδειγμα να καθαρίζω τον μπαλκόνι, μου κάνουν κριτική για τα νερά που πέφτουν. Μου λένε για τη μουσική που βάζουμε και πολλά άλλα. Δηλαδή είναι εκεί πανέτοιμε, πόρτε ανοιχτέ, μάτια ανοιχτά, αυτιά ορθάνικτα, να ακούσουν οτιδήποτε, να δουν οτιδήποτε για το οποίο να κριτικάρουν. Ωραίε, ωραίε γειτόνισε, ωραίε. Και το χειρότερο, με τη δικαιολογία ότι είναι μόνε και δεν έχουν κανένα, λένε που και που ότι θα πεθάνουν μόνε και δεν θα έχουν κανένα. Και μου κάνουν τα νεύρα μου χειρότερα. Κλέγονται δηλαδή. Είναι γυναίκε 65 με 70 χρονών, αγύριστα κεφάλια. Μάνα μου, αυτέ ήταν αγύριστα κεφάλια από τότε που χωρί η με τον πεθερό σου. μου λε τώρα που μεγάλωσαν και όλες. Θέλω σα παρακαλώ πολύ να πείτε για το ζήτημα τη οικογενειακή πολυκατοικία και να μα δώσετε κάποιου χειρισμού να τα ξεπεράσω όλα αυτά. Γιατί πραγματικά, αν το κάνουν τώρα, αργότερα με το μωρό μου, τι θα κάνουν. Σκέφτηκα και να μετακομίσουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο προς το παρό, λόγω χρωμάτων, λόγω χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη φάση, ε, το πρώτο mail, έχουμε και update, σε αυτή τη φάση, όταν το διάβασα, ε, ε, δώσ' μου χειρισμούς για το πώς να καταφέρω να ζήσω σε μια οικογενική πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν παρεμβατικές αδερφές του πεθερού μου, οι οποίες έχουν και τέτοιο ιστορικό, ε, με, τη, με, το πώς έχουν επέμβει στη σχέση του, του, ζευγαριού, των πεθερικών σου, με το ότι ο πεθερός του έχει καλές σχέσεις μαζί τους κλπ. Κλ. Και, μου λες, σκέφτηκα να μετακομίσει με αλλά λόγω οικονομικού είναι δύσκολο, εκεί πέρα σκέφτηκα σαν να μου ζητά να, να, σε μάθω κολύμπη χωρίς να βραχεί. Ή σαν να μου ζητά να, να, σε βοηθήσω να διασχίσεις το ποτάμι χωρίς να βραχίσει. Δεν, δεν έχω, δεν έχω, παιδι, πραγματικά δεν έχω οδηγίες προς ναυτιλωμένους, δεν έχω οδηγίες να δώσω για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε τοξικές οικογενειακές πολυκατοικίε. Δεν έχω οδηγίες, πραγματικά δεν έχω. Δεν, δεν, δεν μου, δεν μου έρχεται κάτι. Δεν, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι από την επαγγελματική μου πύρα, γιατί εμεί δεν είχαμε, εγώ δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα να ζω σε οικογενειακή πολυκατοικία, από την επαγγελματική μου πείρα έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στο όριά τους, να χαλούν οι σχέσεις τους, να, να χαλάει η ψυχική τους υγεία και ισορροπία, επιμένοντας με το ζόρι να διαμένουν σε ένα περιβάλλον άκρο τοξικό. Πώς μπορείς ε, να αποφύγεις τον γείτονα, ο οποίος γείτονα είναι και συγγενής. Δεν ξέρω. Και να τσακωθείς ρε παιδί μου, πάλι θα πιάνει την αρνητική ενέργεια. Απ' την άλλη, να ταΐζεις το λύκο για να μην σε δαγκώσει, να τις καλοκρατάς, θα τις βάλεις ακόμη περισσότερο μέσα στη ζωή σου. Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι... αυτό που μου ζητάς δεν ξέρω τι να πω. Ε, ε, είμαι τη άποψη. καλύτερα σε ένα πολύ μικρό σπίτι που να μην είναι δικό μου, που να τον νοικιάζω και να νιώθω ελεύθερη και να είμαι ο εαυτό μου και εγώ και ο άνδρας μου και το παιδί μου που θα κάνεις αύριο, μιλάω για σένα, παρά σε ένα άνετο διαμέρισμα, ανα επιπλωμένο όπω το έχετε φτιάξει εσεί, που να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Τώρα τα έπιπλα φεύγουν με τη μετακόμιση. Μια λύση θα ήταν να ενοικιάσετε το διαμέρισμα αυτό σε ξένου, οι οποίοι επειδή δεν θα τι έχουν αυτέ συγγενεί, είναι πιθανό να μην ενοχλούνται τόσο πολύ. Ή αν ενοχλούνται, τόσο θα το αντιμετωπίσετε στην πορεία και να, να πάτε να μείνετε κάπου αλλού. Εγώ το έχω να αυτό το πράγμα, επειδή ε, έχουμε νοικιάσει, oh, πόσα, πολλά διαμερίσματα με τα παιδιά, τρία, τέσσερα σπίτια έχουμε αλλάξει ε, και πάντοτε όταν πήγαινα σε μια καινούργια πολυκατοικία επιδίωκα όσο το δυνατό λιγότερη γνωριμία με τους γείτονες. Χωρί να σημαίνει ότι οι γείτονε ήταν κακοί ή χωρί να σημαίνει ότι είχαμε πέσει σε κακέ περιπτώσει, αλλά καλού-κακού, έχοντα υπόψη μου πολλά τέτοια περιστατικά που έχω ακούσει και έχω δουλέψει μαζί του στο γραφείο, προτιμούσα να έχω λίγα και καλά, ένα, ένα, χαιρέτη, ένα χαιρέτημα με ένα νεύμα, χαίρεται, ή ένα απλό χαίρεται, χωρίς χωρί πολλά-πολλά, γιατί άμα φτάσει και δημιουργήσεις κατάσταση, ταραβέρι με τους γείτονε και δεν βγήσε καλό, τότε ε, ο χώρος τον οποίο διαμένεις γίνεται τι να πω, κολαστήριο τι να πω, έχουμε update όμως ας διαβάσουμε το update Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα τα πράγματα δεν πήγαν καλά στην εγκυμοσύνη μου λυπάμαι πάρα πολύ δυστυχώς το έμβριο διαπιστώθηκε ότι είχε ένα πολύ σπάνιο σοβαρό νόσημα και διέκοψα την κύση μου σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, Ω, αγάπη μου λυπάμαι Λυπάμαι πολύ, πρέπει να ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε γενετικές εξετάσεις με τον άνδρα μου. Είμαστε πάρα πολύ χάλια από όλο αυτό, αλλά θα τα καταφέρουμε και θα προχωρήσουμε. Δεν θέλω να το βάλω κάτω. Μπράβο αγάπη μου, μην το βάζεις κάτω. Το έχω βιώσει αυτό το πράγμα και με πελάτες μου παλιά, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να διαγνωστεί σοβαρή ασθένεια στο παιδί και να συστήσει ο διακοπική ίση, το οποίο είναι πολύ επώδυνο, πάρα πολύ επώδυνο, γιατί είναι σαν το κετό για την Είναι δύσκολο πράγμα. Σα παρακαλώ πολύ, μην γράψετε στα σχόλια οποιοδήποτε, ε, ο, μάλλον οποιοδήποτε σχόλιο τυχόν γραφή του στυλ. Έπρεπε να κρατήσει ένα παιδί που ο γιατρό σου σύστησε να, να, το, να διακόψει την κοίηση. Θα φάει απόρριψη το σχόλιο. Το λέω από τώρα. Γιατί το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται μια κοπέλα που έχει περάσει αυτό το πράγμα είναι και την ηθικοπλαστική κριτική. Τώρα με την ιστορία μου εδώ στην πολυκατοικία τσακώθηκε ο άνδρας μου πάρα πολύ μαζί τους, προσπάθησε να τους πει να μην ανακατεύονται με εμάς και να κοιτούν τη δουλειά τους, γιατί έλεγαν ότι το σπίτι μου μοιάζει με μοναστήρι και ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα στον όροφο που μένουμε και ότι σιγά τι έχω, τι έχω, έγκαιος είμαι, δεν είμαι άρρωστη. Α, κριτήκαραν. Επίσης του είπαν «Τι κάνει η γυναίκα σου κλεισμένη στο σπίτι» «Επειδή δεν πάω να της δω και να πιούμε καφέ. Εγώ τότε ήμουν τριομινόν Έχουμε να μιλήσουμε τέσσερις μήνες από τότε». «Δεν μιλάμε καθόλου. Κατεβαίνουμε και μας κλείνουν την πόρτα». «Μια φορά επιχείρησε ο άνδρας μου να πει καλημέρα και δεν απάντησε η θεία που είδε, άρα δεν θα της ξανακαλημερίσετε». Στο δρόμο επίσης κάνει ότι βλέπει αλλού σαν να φταίμε εμείς. Άστε! Είναι το καλύτερό σου να τσακωθούν οι τοξικοί μαζί σου. Το καλύτερό σου. Το καλύτερό σου να μην θέλουν οι τοξικοί να σου μιλάνε. Είναι τέλειο αυτό. Μάθανε τι έγινε λογικά από συγγενεί και δεν έχουν γνιαστεί να δουν πώ είμαστε. Δεν θέλει το γνιάξιμο από τι τοξικέ. Δεν το θε. Δεν το θε. Νιώθω λίγο άσχημα, αλλά προτείνουμε και οι δυο μα να κρατήσουμε τα πράγματα έτσι. Συμφωνώ να κρατήσετε τα πράγματα έτσι. Να μην μιλέστε. Το καλύτερο. Νιώθω χαζή να πάω και να του εξηγήσω πώ και τι με ενοχλεί εκείνε. Όχι, να μην πα γιατί δεν δε, δε θα, δε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, πείτε μου τη γνώμη σα και τι συμβουλέ σα σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη, απογοητευμένη, αγχωμένη. Αλλά το καλό σε όλο αυτό είναι ότι με τον άντρα μου έχω τέλειε σχέσει. Με υποστηρίζει και προσπαθεί να είναι δίπλα μου. Σε ό,τι κακό και να μα συμβαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ, κουκλά μου για σένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Η καλή σχέση με τον άνδρα σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλο. Κάτι τελευταίο είναι άσχημο να περνά δυσκολίε προσωπικέ και να έχει να αντιμετωπίσει και τι κακίε των άλλων. Τουλάχιστον από όλο αυτό, σταμάτησα να σκέφτομαι τι λέει ο ένα και ο άλλο για μένα και κοιτάω να περνά όμορφα με ανθρώπου που με αγαπάνε και αγαπάω. Όχι, πιάσει το νόημα τη ζωή. Λοιπόν, ε, μετά το update. Ξεκολουθώ να πιστεύω ότι είναι καλύτερα να μετακομίσετε. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ θετική έκβαση ότι τσακώθηκε ο άντρα σου μαζί του. Θεωρώ πάρα πολύ θετική έκβαση ότι αυτέ το έχουν πάρει μανιάτικο και δεν σα μιλάνε. Και θεωρώ πολύ σπουδαίο πράγμα να μην σα μιλήσουν ποτέ. Πραγματικά. Γιατί είναι, είναι κακά νέα αυτέ οι γυναίκε. Μπορεί να πει κάποιο, μα πώ τι κρίνει, Να μου πει εμένα πώ τι κρίνει αυτέ τι γυναίκε χωρί να τι έχει δει. Διαβάζοντα το mail τη κοπέλα, διαβάζοντα το τι έχει προηγηθεί με το ζευγάρι των πεθερικών τη, δε, δεδομένου του ότι ούτε και ο ίδιο ο αδερφό του δεν του μιλάει πλέον, δεδομένου του ότι ο ίδιο ο αδερφότεχνο του, ο ίδιο ο ανυψιό του, αδερφότεχνο λέμε στην Κύπρο τον ανιψιό, ο ίδιο ανυψιό του δεν του μιλάει πλέον, είναι πάρα πολύ πιθανό, 99% πιθανόν να είναι αδιάγνωστε, τοξικέ, οι οποίε να θέλουν σημασία αρνητική. Οπότε ε, οποιαδήποτε συμφιλίωση μαζί του θα ανοίξει του, τους ασκούς του αιώλου. Και πραγματικά καλά έκανε ο άνδρας του και τσακώθηκε μαζί του, γιατί τι τι αφορά αυτέ, αν εσύ μένει στο σπίτι. Και εγώ εδώ στο χωριό που είμαι, στο σπίτι μένω τι περισσότερε ώρε. Βγαίνω για περπάτημα είτε νωρί το πρωί, είτε το βράδυ τη σκοτεινιά. Δεν με βλέπουν οι γείτονε. Σημαίνει ότι ζω σε μοναστήρι. Έχω το δικό μου τρόπο ζωή. Εντάξει, εγώ εδώ πέρα που είμαι, μείνει και λίγο σαν μοναστήρι, με την έννοια του ότι είναι περιτυχισμένο γύρω -γύρω όλο το, το σπίτι και αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονό ότι υπάρχει ψηλό τοίχο στην αυλή γύρω και δεν έχουν ε, οπτική πρόσβαση οι στο σπίτι μα. Μ' αρέσει αυτή η απομόνωση, ε, με, τον καλ, με την καλή έννοια γιατί ε, στο σπίτι του καθένας καθένα είναι το βασίλειό του. Το καθένα στο σπίτι του πρέπει να είναι το βασίλειό του. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να ζει σε ένα σπίτι που νιώθει ότι δεν το ορίζει. Να μην μπορεί να ανοίξει τα παράθυρά σου, να μην μπορεί να βγει στην αυλή σου. Εσύ, εντάξει, στο διαμέρισμα εσύ δεν έχετε αυλή, στον μπαλκόνι σου, στην δική σου την περίπτωση. Ό,τι κάνει να, να κριτικάρετε από ανθρώπου οι οποίοι είναι πανέτοιμοι με τα όπλα στο χέρι, την κατάκριση, το κουτσομπολιό για να σου επιτεθούν. Σου στέλνω την αγάπη μου. Ε, λυπούμε πάρα πολύ για την ταλαιπωρία που πέρασε. Ε, είμαι μαζί σου. Ε, θα και θέλω α, να μας ενημερώνεις για τα νέα σου. Την αγάπη μου. Χαίρετε. Καλό βράδυ.